Τώρα είμαι σε περίοδο εξεταστικής και έχω δώσει δύο, θα δώσω άλλα δύο. Ναι. Και χρωστούσα 15, ελπίζω τώρα να τα πάω στα 11, άμα τα περάσω όλα. Πώς εμένα. Οπότε σε ένα χρόνο πιστεύω ότι εδώ να είμαστε. Ο παππούς, καταλαβαίνεις, έχει τύχει και την ηλικία του. Τι να κάνω, το άφησα πίσω, αλλά συνειδητά. Απλά δεν το ξέγραψα. Και αυτό επίσης συνειδητά. Η αδερφή σου τι κάνει? Καλά είναι η αδερφή, είμαι αδερφή μου δικηγόρος. Έτσι, έτσι. Το βίντεο κλιπ επίσης θέλω να πω με το καροτέν είναι καταπληκτικό. Δηλαδή εγώ το είδα και πραγματικά μ' αρέσει γιατί μεταξιδεύει και πάντα πώς καταφέρνεις κάθε αρχή καλοκαιριού βγάζεις το χι του καλοκαιριού. Στόχο το βάζεις, πώς το κάνεις? Είχαμε την τύχη τα δύο τελευταία χρόνια να συνεργαστώ με το καροτέν, οπότε σίγουρα μας βοήθησαν και στο βίντεο κλιπ και όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό που μας πλαισίωσαν στο καλοκαίρινο τραγούδι. Γενικά δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Νομίζω από την πρώτη χρονιά που βγήκε το Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια και πήγε πάρα πολύ καλά, έγινε λίγο σαν προσωπικός μας στόχος να βγάζουμε ένα εξίσου καλό καλοκαίρινο τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, στο καλοκαίρι παντού φαντάζομαι θα περάσει μια βόλτα. Αφού είσαι τόσο γουρλού. Και εγώ τώρα. Πάρα πολύ νεύρο στο καλοκαίρι παντού. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Εννοείται αυτό. Και να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Ναι. Μπορούμε και τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται μόνο το καλοκαίρι παντού να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα.